Δίνω την καλησπέρα μου λοιπόν στον προπονητή του Γιώργου Σπογαλή, τον Μίλτο Χαλκιά που είναι στην γραμμή μας, και τα πολλά μας συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε μέρα να τα λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, μακάρι να είναι τόσες συχνές οι επιτυχίες. Όταν μιλάμε για τέτοιες διακρίσεις, όταν μιλάμε για τέτοιες υπερβάσεις, γιατί αυτά που έκανε ο Γιώργος στη Βουδαπέστη, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάμε για πανελλήνια ρεκόρ, μιλάμε για πέμπτη θέση στο παγκόσμιο, πρόσφατα για ευρωπαϊκό μετάλλιο. Είναι ένας μήνας, 1,5 μήνας που είστε μαζί, που ταξιδεύετε, που είστε από πισίνα σε πισίνα, από χώρα σε χώρα, που νομίζω ότι το ευχαριστιέστε με το παραπάνω, έτσι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια ήταν ένα δύσκολο δίμηνο, όπως το είπες, γιατί είχε πολλά ταξίδια, πολλές υποχρεώσεις, πολλές προπονήσεις. Ειδικά ο Αύγουστος είχε αδειάσει όλο το κολυμπητήριο, το Ποσειδόνιο. Στην ουσία ήμασταν 3-4 άτομα μέσα που κολυμπούσαν για κάποιο στόχο, για κάποιον αγώνα. Εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο όλο αυτό το δίμηνο, αλλά τουλάχιστον το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και τα πήγαμε αρκετά καλά, νομίζω. Τι σημαίνει αυτή η πέμπτη θέση στον κόσμο για τον Γιώργο? Για τον Γιώργο, για σας, για τον Ηρακλή. Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια θέση? Κοίταξε, και σε αυτή την ηλικία, έτσι, είναι πολύ μικρός ακόμα. Ναι, ναι. Να το πάρουμε ανάποδα από τα ονόματα που ανέφερες για τον Ηρακλή. Είναι, όσον αφορά την κολύμβηση, ότι πιο σπουδαίο έχει πετύχει κάποιος κολυμβητής σε ατομικό επίπεδο. Να βγει κάποιος πέμπτος στον κόσμο, σε επίπεδο εφήβων, και να κατακτήσει και πριν από 1,5 μήνα μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς, ναι, για τον Ηρακλής. Όσον αφορά την κολύμβηση μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τμήματα. Ναι, το ίδιο για το κολυμβητικό μας τμήμα. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ατομική κάποιου αθλητή μας. Για τον Γιώργο, θέλεις να σου πω τι σημαίνει? Ο Γιώργος και εγώ βέβαια θέλαμε και το ακόμα περισσότερο, και το μετάλλιο. Είμαι σίγουρος. Όχι ότι δεν μείναμε ευχαριστημένοι, αλίμονο, εντάξει, είμαστε πέμπτοι στον κόσμο, αλλά εκεί που φτάσαμε, ξέρεις, η όρεξη ανοίγει, ξέρεις, και οι φιλοδοξίες μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Πόσο κοντά ή μακριά ήταν στο μετάλλιο? Για να τρελαθούμε τελείως, δηλαδή να παίρνει και μετάλλιο στο παγκόσμιο. Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη, από πάνω έχει αθλητές από Αμερική, από Καναδά, από Ρωσία, από Μεγάλη Βρετανία, που είναι τεράστιες σχολές στο κολύμπι, έτσι, στην κολύμπιση. Δεν παίζει ρόλο η σχολή, αλλά οι υποδομές, τα κολυμπητήρια, ο εξοπλισμός, όλο το προπονητικό σταφ που υπάρχουν πίσω από αυτούς τους κολυμπητές. Γιατί σκέψου, ναι, θα έρθει ένας Ρώσος ή ένας Αμερικανός, θα πάει στο Ποσειδόνιο και στο Εθνικό και θα πάθει η κατάθλιψη. Εμείς παίζουμε με σφεντώνες. Έτσι. Να καταλάβεις. Αυτοί έχουν όπλα. Εσείς κολυμπάτε πέσουν 15 άτομα σε μπράβο, μία. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τώρα, όσο κοντά ήταν στο μετάλλιο, ήταν και τόσο μακριά. Κοίταξε, ξεκινώντας και πηγαίνοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά την επιτυχία και το μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς, ο πρώτος στόχος, έτσι, και βασικός στόχος, ήταν να μπούμε σε ένα τελικό, δηλαδή στην οκτάδα. Φτάνοντας εκεί πέρα και κολυμπώντας ο Γιώργος στο προκριματικό, που πέτυχε την καλύτερη επίδοση από τις τρεις κούρσες που έκανε, το πανελλήνιο ρεκόρ, η αλήθεια είναι και πέρασε με το δεύτερο χρόνο στα ημιτελικά. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα σκεφτήκαμε ότι μήπως μπορούμε εν τέλει να κάνουμε και κάτι παραπάνω από το τελικό. Στα ημιτελικά κολύμπησε λίγο πιο αργά από ότι στον προγραμματικό του, συγγνώμη, και στον τελικό έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον ημιτελικό. Αν πετύχαινε το χρόνο του προγραμματικού, θα βγαινε τέταρτος, δεν θα άλλαζε κάτι, θα βγαινε τέταρτος για πολύ λίγο από το μετάλλιο. Οπότε σου λέω, όσο κοντά είσαι, τόσο και το ίδιο μακριά είσαι στο μετάλλιο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι ο Γιώργος δεν έχει επιστρέψει. Όχι, δεν έχει επιστρέψει. Επιστρέψατε εσείς μαζί με τον τεράστιο επίσης Στέλιο Ναυροζίδη, που έβαλε το χεράκι του με το παραπάνω στο να είναι ο Γιώργος αυτός που έπρεπε να είναι. Και είναι τυχερή η εθνική που τον έχει καλέσει τον δικό μας Στέλιο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ακριβώς. Και να αναφέρουμε και κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, αλλά έχει να κάνει με την ελληνική κολύμβηση, το οποίο έχει παιχτεί και στις τηλεοράσεις και σε πολλά ράδια και site. Το χρυσό μετάλλιο του Παπαστάμου στα 400 μεικτή και το παγκόσμιο ρεκόρ νέων που έκανε, και στο οποίο, όπως είπες, έβαλε ένα μικρό έστω λιθαράκι και ο Στέλιος εκεί πέρα για την επίτευξη αυτού του... Ο φυσιοθεραπευτής του Ηρακλή είχε αυτές τις μέρες ως αθλητή να ασχολείται και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι. Ακριβώς.
Ο Γιώργος πού είναι? Ο εγώ Γιώργος ξέρω, απλά ρωτάω. Στον αέρα. Ο Γιώργος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον. Αναχώρησε χθες το πρωί από τη Βουδαπέστη κατευθείαν. Μιλήσαμε πριν περίπου μία ώρα, μία με μία μισή ώρα με μηνύματα. Λίγο δυσκολεύεται, να πω την αλήθεια. Λίγο μου λέει, δεν ξέρω πώς θα πάω για μάθημα, είναι πολύ μεγάλο το πανεπιστήμιο, πώς θα βρω την αίθουσα, πώς το ένα, πώς το άλλο. Λίγο η πρώτη μέρα, λέω, κάπως περίεργη. Ξεκινάει τις σπουδές του. Ήταν προχθές στη Βουδαπέστη. Έκανε αυτό που έκανε και κατευθείαν πέταξε για Αμερική και ξεκινάει σπουδές, δηλαδή ξεκούραση μηδέν. Έτσι. Και ξανά το Μάιο. Και με μεγάλο ταξίδι, ναι. Ναι. Αυτή η παρουσία πλέον του Γιώργου του Ασπουγαλή, κάτι τέτοιο έγινε και με τη Φιλιώτη Ραυτοπούλου, που η Αμερική μας τους παίρνει μακριά. Τι μπορεί να σημαίνει για την παρουσία του στον Ηρακλή? Σίγουρα θα έρχεται στους αγώνες. Αλλά δεν θα έχετε αυτή την καθημερινότητα, έτσι, αυτή την τριβή, ναι, που είχατε. Ναι, σίγουρα δεν θα πάψει να είναι αθλητής του Ηρακλή. Θα βοηθάει τον Ηρακλή σε όποιον αγώνα σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ελπίζουμε να βοηθάει και την εθνική ομάδα, οι επιδόσεις του να είναι το ίδιο καλές και να εξελιχθούν. Τώρα αυτό που με ρώτησες, η αλήθεια είναι, έχω ένα παράπονο από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια όσον αφορά τον αθλητισμό, όχι τις σπουδές, αλίμονο. Γιατί η Φιλιώ δεν ήταν τόσο καλή όσο θα περιμέναμε με το γυρισμό της, mm-hmm, για να κολυμπήσει στο πρωτάθλημα. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο με τον Γιώργο και να γυρίσει ακόμα καλύτερος. Τους στέλνουμε εκεί οι πρωταθλητές και μας τους χαλάνε, δηλαδή. Είναι λίγο περίεργα, είναι περίεργα. Η Αμερική, εντάξει, είναι τεράστια χώρα στην κολύμβηση, δεν το συζητάμε, αλλά ο πανεπιστημιακός αθλητισμός είναι διαφορετικός. Στην ουσία, εσύ, αυτοί σου δίνουν μια υποτροφία ολική, που αν πάει να την πληρώσει κάποιος είναι πάνω από 200.000 δολάρια μέσα στην τετραετία. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία σου τη δίνουν αυτήν για να κολυμπάς για αυτούς, να προσφέρεις για αυτούς σε μικρότερη πισίνα, γιατί είναι 25 γιάρδες, άρα περίπου 21 μέτρα, 22 μέτρα πισίνα. Σε μικρότερη πισίνα, σε μικρότερο κύκλο προπόνησης, σε διαφορετική κοινοτροπία με μάζεμα βαθμών και βαθμοθυρία και όχι πώς θα γίνω καλύτερος όσον αφορά την επίδοσή μου. Είναι λίγο διαφορετική νοοτροπία τα πανεπιστήμια εκεί πέρα. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από την πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιώργου, μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό ή όχι ακόμα για το τι είχαμε ως κολυβητικό τμήμα του Ηράκλειου όλη τη χρονιά? Όχι, απολογισμό εννοείται μπορούμε να κάνουμε. Η χρονιά βέβαια, να σου πω ότι την Δευτέρα ξεκινάει. Η καινούρια. Εμείς σκέψω ότι τελειώσαμε. Μέχρι να προλάβουμε να κάνουμε τον απολογισμό, θα πούμε καλή σεζόν, έτσι. Ναι, εμείς τελειώσαμε χθες. Ξεκινάει η καινούργια Δευτέρα. Κοίταξε, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Και σε ατομικά επίπεδα και σε ομαδικά. Είπαμε να μην αναφέρουμε πάλι για τον Γιώργο, ναι, και τα επιτεύγματα. Ναι. Είχαμε πολλά μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Είχαμε μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Χωρίς την παρουσία του Γιώργου, που το επιλέξαμε να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί, πήραμε μια αρκετά καλή βαθμολόγηση και με τον Γιώργο θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Τα μικρά μας από κάτω αρχίσανε, δείχνουν διάφορα πραγματάκια. Και με πανελλήνιο ρεκόρ, θυμάμαι την Αναστασία. Όχι πανελλήνιο ρεκόρ, απλά τρεις χρόνους που είναι πάρα πολύ καλή. Ρεκόρ Ηρακλή, συγγνώμη. Ρεκόρ Ηρακλή, μπράβο. Ναι. Σε πολύ μικρή ηλικία, σε 14, με 3 μετάλλια, το ένα χρυσό. Γενικά και τα παιδάκια που μπαίνουν τώρα στην αγωνιστική, δηλαδή τα 2007, είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, η οποία μπορούν οι προπονητές να κάτσουν και να χτίσουν πάνω σε αυτά εδώ τα παιδάκια. Και αύριο μεθαύριο η ομάδα, γιατί όχι και φέτος ή και του χρόνου, να κυνηγάει πάλι κάποιο πρωτάθλημα όπως πριν από 2 και 3 χρόνια. Μακάρι, μακάρι. Τώρα να ευχηθώ καλή ξεκούραση. Κοίτα, σε μένα προσωπικά να την ευχηθείς, γιατί αύριο καλώς εγώ των πραγμάτων. Κοίταξε, 5 μέρες. 5 μέρες. Από αύριο μέχρι την Κυριακή και μετά ξανά τη Δευτέρα στις πισίνες. Τι να κάνεις. Τα χαιρετίσματά μας και τις ευχές μας στον Στέλιο τον Ναυροζίδη και στον Γιώργο φυσικά, που είναι λίγο μακριά τώρα για να του τα πούμε. Πώς έχει προγραμματίσει αυτή την τετραετία, δηλαδή κάθε πότε θα μπορεί να έρχεται Θεσσαλονίκη, μόνο για αγώνες να υποθέσω?
Κοίτα, σίγουρα θα είναι από Μάιο μέχρι Αύγουστο, θα είναι σίγουρα εδώ πέρα. Α, οκ. Okay. Είναι τώρα, σημαντικό διάστημα. Υπάρχει μία σκέψη, η οποία δεν θα δούμε άμα θα υλοποιηθεί, είναι ακόμα λίγο σε συζητήσεις. Θα το ανακοινώσω και δημόσια, δεν ξέρω άμα το... μπορεί και να μην το έχουμε συζητήσει, να οργανώσουμε φέτος σαν Ηρακλής τα Ιβανόφια, τα οποία είναι στις 20, θα γίνουν στις 29 Νοεμβρίου, αν καταφέρουμε και τα οργανώσουμε. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, 29 Νοεμβρίου, καταλαβαίνεις το λόγο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ναι, καταλαβαίνεις το λόγο. Και για όσους δεν έχουν καταλάβει, μιλάμε για τα γενέθλια του Ηρακλή, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και αν όλα πάνε καλά και καταφέρουμε να διοργανώσουμε αυτόν τον αγώνα που υπήρχε πριν από 15 χρόνια και τον διοργάνωνε ο Ηρακλής, τότε στις καλές εποχές, τον Παχιών Αγελάδων, στις εποχές, να το πω έτσι, υπάρχει μία σκέψη να φέρουμε όλους τους, σε εισαγωγικά, Αμερικάνους κολυμπητές, δηλαδή και τον Ασφουγαλή και την Ραυτοπούλου και την Κρητικού, και τη Βιβί, βέβαια. Να κολυμπήσουν στα Ιβανόφια. Θα είναι ωραίο. Οπότε θα το ζούμε, θα το ζούμε και λίγο νωρίτερα, αν όλα πάνε καλά και καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό εδώ το σχέδιο και την τέληση αυτού του αγώνα. Το εύχομαι ολόψυχα να γίνουν ξανά και να καθιερωθούν. Μακάρι. Γιατί το έχουμε ανάγκη και για τα μικρά παιδιά, όπως έγινε το Ήρα Κάμπ και έδωσε το παρόν η Φιλιό ως προπονήτρια αυτή τη φορά, έτσι να γίνει και κάτι άλλο ως τουρνουά το οποίο θα μπορέσει να μας φέρει πιο κοντά ως Ηρακλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής ήταν οργανωτής και αυτός που τέλεσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγχρονισμένης εδώ στη Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο, το οποίο είχε τρομερή επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι είχαν να λένε, και πάνω σε αυτό, συζητώντας και με τον πρόεδρο του Γάμα Σίγμα και με τους εφόρους του κολυμπητικού, είπαμε ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν εδώ την ιδέα και να κάνουμε τα Ιβανόφια μετά από το 1999, αν θυμάμαι καλά. Εγώ, να καταλάβεις, κολυμπητής ήμουν. 20 χρόνια λέμε τώρα, έτσι, είναι πολλά. Νομίζω, είναι πολλά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω τότε ήταν η τελευταία φορά. Θα το ευχηθώ και πάλι ολόψυχα να γίνει. Και 29 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων, για τα γενέθλια του Ηρακλή, να έχουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Μακάρι να έχουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Γεια σου, γεια. Αυτά λοιπόν από τον Αμίλτο Χαλκιά, τον προπονητή του κολυμπητικού τμήματος του Ηρακλή και του Γιώργου Ασπουγαλή, φυσικά στην Εθνική, για αυτή την τεράστια διάκριση που είχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και λίγο νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό.